Γεια σου, Μίλτο. Γεια σου. Τι κάνεις? Γεια χαρά. Είμαι η Μέρη. Γεια σου, Μέρη, είμαι ο Μίλτος. Σε είδαμε το λάπτοπ. Αυτό με το οποίο ασχολούμαι είναι η ρυθμή της τεχνολογίας. Ψάχνω πράγματα, ερευνώ πράγματα, κατασκευάζω πράγματα, σχεδιάζω πράγματα. Τώρα πια, εδώ και 1-1,5 χρόνο, ασχολούμαι πάρα πολύ, δηλαδή σχεδόν αποκλειστικά, με την τεχνητή νοημοσύνη. Να θυμάστε τα λόγια μου. Σε ένα χρόνο από τώρα, οι συζητήσεις που θα κάνουμε θα είναι εντελώς διαφορετικές από αυτά τα οποία μας απασχολούν σήμερα. Απολαύστε την τελευταία χρονιά ελεύθερης ανθρώπινης σκέψης. Δεν ξέρω πώς να το πω καλύτερα αυτό. Βλέπεις τηλεόραση τώρα? Ναι, αλλά δεν βλέπω ψυχαγωγία. Τι βλέπεις, μόνο ενημέρωση? Ναι, όταν βλέπω ενημέρωση. Η δουλειά μας, τα μίντια στην Ελλάδα, είναι από τους χειρότερους εργασιακούς τόπους. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Είναι ψέματα αυτό? Λοιπόν, ναι, πες. Μπροστά. Όχι πίσω, τα πράγματα που κάνεις πίσω. Αν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσα να κάνω χωρίς να ντρέπομαι, για μένα από το ζητούμενο συνέχεια είναι να βρίσκομαι σε παρέες, σε ομάδες με ταλαντούχους ανθρώπους, που όλοι είναι εφιέστεροι και πιο ταλαντούχοι εμού. Όμως, όταν είμαι μπροστά στον αέρα, επειδή έχω δικούς μου ρυθμούς, καταλαβαίνω διαφορετικά το τέμπο των πραγμάτων κτλ., μου είναι δύσκολο να συνεργαστώ με άλλους. Θα μπορούσα, ας πούμε, να είμαι σε μια ομάδα πρωινού, πάνελ. Δεν θα μπορούσα. Δεν είμαι τέτοιος τύπος. Ένα βραδινό talk show πιστεύω ότι... Ναι, υπάρχει ανάγκη. Περιεχομενικά καταλαβαίνω. Υπάρχει ανάγκη για βραδινό talk show, πιστεύω εγώ. Κάνει ο Αρναούτογλου. Γι' αυτό. Θα παρουσίαζες ένα παιχνίδι. Ναι, ένα reality να το πω, ναι. Τύπου Survivor. Τον Μπάρ το κάνεις με πολύ μεγάλη εγώ είμαι μεγάλος θαυμαστής του Γιώργου Λιανού. Okay. Πιστεύω ότι ο Λιανός είναι παράδειγμα τηλεόρασης, τηλεόρασης ανθρώπου. Δηλαδή αυτό το παλικάρι εγώ δεν το γνωρίζω. Σου αρέσει. Μ' αρέσει γιατί είναι original. Δεν αντιγράφει κάποιον. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να έκανα κάτι σαν Survivor, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω καλύτερα από τον Λιανό. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, υπάρχει κάποια παρουσιάστρια που θαυμάζει. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μου είναι συμπαθείς. Ξέρω εγώ. Γιατί δεν άει, ακούω συνέχεια από πάρα πολύ κόσμο, για παράδειγμα. Ή έχω πει, ξέρω εγώ, ας πούμε, ότι εμένα μου αρέσει η Ντορέτα, η Παπαδημητρίου, λέω, για παράδειγμα. Η Ζέτα. Ελένη Νεγάκη. Η Ελένη, το έχω πει ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται την επικοινωνία θα πρέπει να διδάσκεται. Ή θα πρέπει η ίδια, αν θέλει να κάνει, ας πούμε, καλό στην ανθρωπότητα, κάποια στιγμή όταν τελειώσει με την τηλεόραση, να διδάξει επικοινωνία. Ράδερ Βίλα. Τον ζηλεύω που κι αυτός προστάτευσε τόσο πολύ τον εαυτό του και μπόρεσε να προστατεύσει τόσο πολύ τη δουλειά του κτλ. Αυτό όμως το οποίο θαυμάζω στον Αντώνη είναι ότι έχει και την οργανωτική διάσταση προσωπικότητάς του. Έτσι. Δηλαδή, αν δεν ήταν τόσο ψήρας, τόσο οργανωτικός, τόσο και λίγο δικτατοράκος δηλαδή, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, ας πούμε, πώς να σου πω αυτά τα πράγματα, δεν θα μπορούσε να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Εγώ πιστεύω ότι ο Μάνος ο Βουλαρίνος στο ραδιόφωνο και ο Κανάκης στην τηλεόραση με κάποιο τρόπο συνεχίζουν τη δουλειά του πατέρα μου, την επιθεώρηση. Πώς αφαιρείς, δεν κάνει επιθεώρηση? Ο Μάρκος δεν είναι... Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Okay. Δεν okay. θέλω. Okay. Σε αυτόν τον ένα χρόνο, να πούμε ότι είναι ο τελευταίος της ανθρωπότητας, τι πράγματα θες να κάνεις? Το γέλιο. Το να γελάμε. Το να μπορούμε να γελάμε. Και το σεξ νομίζω ότι είναι από. Έχει γέλιο το σεξ. Και το. Βέβαια, φυσικά. Δεν έχει γέλιο το σεξ. Εμένα ξέρεις πως έχουν γελάσει όταν με έχουν δει γυμνό. Δεν το βλέπω να επιστρέψει στην τηλεόραση άμεσα. Εντάξει. Αυτό κατάλαβα, έτσι. Εντάξει. Και κατάλαβα και ότι κάτι γίνεται με τον Μάρκο Σεφερλίδη. Δεν ήθελε να σχολιάσει. Καθόλου. Στην ερώτηση ήθελε να αποφύγει και ήρθε σε δύσκολη θέση. Εγώ τώρα θα μου πείτε, δεν ξέρω τι είχε γίνει στο παρελθόν. Για ποιο λόγο. Γιατί συμβεί κάτι στο παρελθόν. Αυτό θέλω να μάθω, γιατί για όλους μιλήσω πάρα πολύ άνετα. Είχε άποψη. Δεν θεωρώ ότι έχει συμβεί κάτι μεταξύ τους. Θεωρώ ότι απλά είναι η γνώμη του αυτή. Είναι η άποψή του. Μπορεί να μην του αρέσει. Εντάξει. Όλοι μας αρέσει κάτι ή δεν μας αρέσει. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Έχουμε έρθει σε επίθεση. Δεν έχουν έρθει σε. Πάντως καταλάβατε ότι ήρθε σε δύσκολη θέση. Επειδή ο Μίλτος Μακρύδης. Τα θεάματα του αρέσουν και όταν μιλήσαμε για την επιθεώρηση, δεν θεώρησε ότι είναι ένα θέαμα το οποίο προκύπτει από τον Μάρκο Σεφερλίδη, το οποίο του πάει προς τα εκεί. Γιατί έχει ζήσει και αυτός όντως. Απλά επειδή ο Μίλτος Μακρύδης, Μέρη, όντως πάντα δεν φοβάται να πει τη γνώμη του και τη λέει και σχολιάζει περισσότερο με τον Μάρκο Σεφερλίδη, ενώ καταλάβαμε τι θέλει να πει.
κάπως το έκοψε κιόλας, δεν θέλω να το σχολιάσω. Δηλαδή δεν φάνηκε. Εγώ δεν μπορώ λίγο να σου πω ότι κατάλαβα. Κατάλαβα μόνο ότι νιώσε λίγο άβολα. Εμένα μου άρεσε πάρα πάρα πολύ κάτι που δεν ακούμε συχνά, ότι θα ήθελε να είναι σε μια ομάδα η οποία οι γύρω του να είναι πιο ταλαντούχοι από εκείνον. Παιδιά, δεν το ακούς πολλές φορές αυτό. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να έχει ανθρώπους που τραβάνε μπροστά. Συνήθως ακούς ότι κάποιος θέλει να υπερισχύει τον υπολείπον για να έχει πιο πολύ, έτσι, πιο μεγάλο ρόλο. Αυτό θέλει να τρέχει, να κυνηγάει τους άλλους ώστε να ανεβαίνει. Αυτό είναι και το λάθος που συμβαίνει γενικότερα σε όλες τις δουλειές, όχι μόνο στη δική μας. Το να προσπαθείς να θέλεις να είσαι με ανθρώπους που είναι, αισθάνεσαι εσύ με το μυαλό σου και κρίνεις ότι είναι πιο χαμηλά από σένα, αντί να θέλεις να πηγαίνεις με ανθρώπους οι οποίοι θα σε διδάξουν. Όντως, παιδιά, οι επιτυχημένοι άνθρωποι στο μυαλό τους έχουν αυτό που είπε ο Μίλτος Μακρύδης. Ο κύκλος τους να είναι πετυχημένοι και να μπορεί να ακολουθεί. Δηλαδή να έχεις κάτι να σε πηγαίνει μπροστά και όχι να σε τραβάει πίσω. Και για να λέει όμως ότι δεν έχει περάσει καλά σε συνεργασίες, ότι όχι δεν του αρέσει το περιβάλλον, το τηλεοπτικό και τον μέσο μαζικής ενημέρωσης, κάτι τέτοιο δεν είπε. Έχει περάσει δύσκολα. Αλλά πει ότι δεν το έχει ζήσει αυτό, ότι γενικά δεν έχει περάσει καλά. Δεν ήταν με ανθρώπους που τον πηγαίνανε μπροστά. Ναι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Τηλεόραση δεν είναι, νομίζω εγώ τουλάχιστον, δεν έχει να κάνει μόνο με το αν τυχαίνει να συνεργάζεσαι με κάποιους που είναι καλοί. Έχει να κάνει με το όλο και το από πίσω. Είναι ένα περιβάλλον που πολλές φορές έχουμε ακούσει ότι δεν είναι πάντα το καλύτερο. Μου, δεν είπε ότι μια συνεργασία, δεν άκουσα κάτι που να θυμάται και να πέρασα καλά. Άκουσα να λέει ότι γενικά δεν έχει περάσει καλά. Αυτό είναι κάτι, δηλαδή, μια μνήμη, τέλος πάντων, μνήμες από την τηλεόραση που δεν είναι ωραίες. Εγώ αυτό κατάλαβα. Λοιπόν, να πω ότι ο Μίλτος Μακρύδης αυτή την περίοδο κάνει ένα εξαιρετικό podcast που αφορά τις τεχνολογίες που λέγεται Hack You, όπου εκεί μπορείτε να το γκουγκλάρετε και να το βρείτε. Και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ και εγώ θερμά.